Και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να επαναλάβουμε ότι βλέπουμε πλάνα από το χορό που διοργάνωσε με πολλή επιτυχία ο νεοσύστατος Σύλλογος Κριτών Πολυγύρου. Είδαμε την κυρία Ιεραπετριδάκη να μας λέει δύο λόγια και τώρα θα ακολουθήσει ο στρατής ο Ξηρουδάκης, πρόεδρος των Κριτικών Σωματείων Μακεδονίας. Θα μας πει και αυτός πραγματικά πολύ ωραία λόγια για την Ένωση και γενικά για τον νέο Σύλλογο. Ας το δούμε και αυτό. Να έρθει στο βήμα ο πρόεδρος των Κριτικών Σωματείων Μακεδονίας, ο στρατής ο Ξηρουδάκης. Υπευθύ προσκεκλημένη, φίλε Νίκο Πρόεδρε, με τους συνεργάτες σου. Συμπατριώτες και συμπατριώτες από τους συλλόγους των Κριτών της Μακεδονίας και το παράρτημα των Σπαγιανών. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της Κρήτης, ζούμε σήμερα και μοιραζόμαστε με τους συμπατριώτες μας του Πολυγύρου και της Χαλκιδικής μια πολύ μεγάλη στιγμή, φορτισμένη από συγκίνηση αλλά και την αυτοπεποίθηση για την πορεία και την επιτυχία της. Είστε ο τελευταίος σύλλογος σε επίπεδο νομού που ιδρύεστε στη Μακεδονία. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως θα πετύχετε, γιατί έχετε προστάρει το μαχητικό και άξιο Νίκο Παπαδάκη με τους συνεργάτες του. Έτσι και εμείς ξεκινήσαμε πριν ένα περίπου χρόνο για την ίδρυση της Ένωσης Κριτικών Συλλόγων της Μακεδονίας. Σαν πρόεδρος του προσωρινού συμβουλίου είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω πως εγκρίθηκε το καταστατικό μας και το Μάρτιο του 2011, το πρώτο τρίμηνο, θα κάνουμε τις εκλογές για την ανάδειξη του τακτικού ΔΣ. Θα πρέπει να σας πω πως πρώτος την ιδέα αυτή την είχε ένας άλλος Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της Παγκρίτιας Αδελφών της Μακεδονίας και τώρα πρόεδρος του Οργανισμού Ίδρυψης Θεσσαλονίκης. Το 1992 λοιπόν έκανε αυτή την πρόταση, η οποία δεν υλοποιήθηκε. Εμείς παίρνοντας την ιδέα την κάναμε πράξη. Γι' αυτό και σήμερα, επειδή έγινε αιτία η Ένωση να γνωριστούν μεταξύ τους σύλλογοι της Μακεδονίας, σήμερα είναι εδώ παρόντες τόσοι σύλλογοι, όπως είναι και σε κάθε χώρο της Μακεδονίας που γίνεται σε άλλο νομό. Η Ένωση δεν έχει αφεντικά, ούτε φαμέγιους που λέμε στην Κρήτη. Δεν έχει στρατηγούς και στρατιώτες. Είμαστε όλοι στρατιώτες. Είτε είναι σύλλογοι των 30 μελών, των 100, των 500 ή των 1000. Είναι όλοι ισότιμοι και εισάξιοι. Αντί να καμονόμαστε πως ανησυχούμε, αντί να βλέπουμε γύρω μας μόνο ίντρικες, αντί να σπέρνουμε ζυζάνια του στυλ «μου είπαν, άκουσα, μου μετέφεραν», καλό είναι, διάφορα άλλο κουτσοπολίστηκα, καλό είναι να εργαστούμε αληθινά για να δημιουργήσουμε, προσφέροντας τα μέγιστα έτσι την ιδέα και το πνεύμα του συγκριτισμού. Εξάλλου, λογική μας και πιστεύω μας είναι εμείς και όχι το εγώ. Όλοι και όχι ο ένας. Τελειώνοντας και γιορτάζοντας σήμερα τα γενέθλια του Συλλόγου της Χαλκιδικής, όπως και της Ένωσης, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση και καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είδαμε και ακούσαμε τον πρόεδρο του της Ένωσης Κριτικών Σωματείων Βόρειας Ελλάδος, τον κύριο Ξηρουδάκη Στρατή, να μας λέει αυτά τα πολύ ωραία λόγια. Πραγματικά έτσι πρέπει να είναι η Σύλλογη και έτσι πρέπει να είναι η Ένωση. Ζητήσουμε ξανά συγγνώμη από τους φίλους τηλεθεατές. Είναι λίγο σκοτεινά τα πλάνα, όχι λίγο έως πολύ, αλλά ο φωτισμός του κέντρου δεν μας βοήθησε. Να πάμε τώρα σε δράση. Όπως είπε λοιπόν και πρωτήτερα ο πρόεδρος, ο προσωρινός πρόεδρος ο Νίκος Παπαδάκης, είναι δανειζόμενο το χορευτικό από το Σύλλογο Κριτών Θεσσαλονίκης στα Γρίμια και ξεκινούν με ένα συρτό χανιώτικο. Πάντα αργός ο Σύλλογος, ο Λαογραφικός Σύλλογος Κριτών Θεσσαλονίκης στα Γρίμια, αργός πάντα σε όλους τους συλλόγους.
και σε αυτή την περίπτωση χορήγησε και το χορευτικό αλλά και τους οργανωπαίχτες πλην βέβαια του Ψαραντώνη. Να δούμε το συρτό. Λοιπόν, να ξεκινήσει η βραδιά σήμερα με το συγκρότημα των Αγριμίων. Και μετά λοιπόν από το συρτό Χανιώτικο να περάσουμε να δούμε τον Καστρινό στη συνέχεια. Να πάμε να το δούμε. Hey!
μια μένει.